My channel again. Παρασκευάρα σήμερα και μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Με ένα μαλλί το οποίο από το πρωί όπως είδες δεν συνεργάζεται. Αλλά εντάξει, never mind, δεν θα πάω και σε γάμο. Oh, sexy. Λοιπόν, εντάξει, okay. Ασοβάρευτη η περίπτωσή μου, να ξέρεις. Λοιπόν, Παρασκευάρα σήμερα δεν πήγα κολυμπητήριο, γιατί έκλεισε ο κύκλος αυτής της εβδομάδας. Πήγα τρεις φορές αυτή τη βδομάδα. Οπότε λέω, έλα, σήμερα Παρασκευάρα, χαλάρωσε. Κοιμήθηκα και λίγο παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Αν εξαιρέσεις ότι το πρωί σηκώθηκα για να φτιάξω τα παιδιά. Εξάλλου, όπως σας έχω πει, ότι τα παιδιά πάνε και μόνο τους στο σχολείο, παρεούλα μαζεύονται εδώ πέρα. Είναι και δύο-τρεις μαμάδες και η τρίτη μαμά τη λουφάρει. Κατάλαβες, δηλαδή ξεκάθαρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Σήμερα που λες Παρασκευάρα, έχω μεγάλα κέφια όπως βλέπεις. Έχω φτιάξει, καλά, έχω φτιάξει σήμερα έναν καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, οκ, έχω και την Dolce Gusto. Δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο, να ξέρεις. Σε στέλνει, σε παρασέρνει. Σου ξυπνάει το είναι. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα. Και έχω να σου πω ότι σήμερα έχω κέφια να φτιάξω πίτα, κοτόπιτα. Η έμπνευση μου ήρθε από τη γη της Ηλιάς. Έλεος, ρε παιδιά, κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο έχει μια πίτα. Περίγραψε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, κάθε φορά μου ανοίγει η όρεξη, πραγματικά. Όσο πάει, όπως βλέπεις, φτιάχνω και το μαλλί. Βέβαια, έχει έτσι μια τάση εδώ πέρα να ξεφεύγει. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, τι σου έλεγα, ότι θέλω να σου δείξω ουσιαστικά κάποια πραγματάκια που πήρα από το σούπερ μάρκετ και ειδικότερα για να φτιάξουμε την πιτούλα μας. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, αν και βασικά θα στα δείξω και στο Instagram, νέες κυκλοφορίες. Από ψυχογιός θέλω να σου δείξω τώρα. Έχω να σου πω ότι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, 2 χρόνια τώρα έχω συνεργασία με τις εκδόσεις ψυχογιός και πραγματικά ό,τι μου στέλνει, ρε παιδιά, είναι, πέρα ότι είναι νέες κυκλοφορίες, είναι φανταστικά, δηλαδή είναι φανταστικά. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω καινούργια βιβλία, τα οποία όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα βάλω σε διαγωνισμό στο Instagram. Αν δεν με έχεις κάνει ακόμα follow, εδώ κάτω είναι, να με κάνεις follow. Λοιπόν, το πρώτο είναι Επικίνδυνες σχέσεις, είναι από τον Pierre Σοντερλό Ντελακράτσια, καμία σχέση. Ντελαλκλό. Θα μου βγει η γλώσσα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε εδώ πέρα την περίληψη. Έχει, λέει, πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο έρωτας. Είναι και ένα παιχνίδι στρατηγικής, τακτικής, ολοκληρωτικής επίθεσης ή κλειστής άμυνας. Πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Στα δάχτυλα σε παίζω. Λοιπόν, και να αποφύγουμε τους συγκινδύνους όταν πριτανεύει το φλογερό πάθος.
επικίνδυνες σχέσεις. Το λέει και ο τίτλος. Ενώ εν τω μεταξύ, να φανταστείς ακόμα, δεν τα έχω κάνει unboxing στο Instagram, αλλά θα τα έχω κάνει μέχρι να δεις εσύ το βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Το επόμενο είναι τσάι από μέντα. Καλά, φοβερό εξώφυλλο. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα φλωράρ εμένα. Okay. Λοιπόν, Δεκέμβριος του 1918. Ένα γράμμα από την Τινησία θα φέρει τα πάνω κάτω σε μια οικογένεια στην Αθήνα. Ένα γράμμα καταλήτης. Ένα ανήκουστο δίλημα, δυσβάχταχτη, αποχωρισμοί, νέοι αρεκτοί δεσμοί. Πάντως μας στέλνει στην Τινησία, παιδιά, να ξέρετε. Α, μας πάει και στη μεταπολική Αθήνα, όπως βλέπω εδώ πέρα, και στο κοσμοπολιτικό Παρίσι. Γενικά, ζωάρα αυτό το βιβλίο θα κάνεις να το διαβάσεις. Λοιπόν, έρωτες, πονεμένοι έρωτες, αγαπημένες, αγάπες, πολλές εδώ παλεύουν κάθε φορά, παίρνουν τη δύναμη μία την άλλη. Μα, συγκλονιστικό. Και το τρίτο βιβλίο που μου ήρθε είναι για ένα ζευγάρι. Είναι για την Μάρθα και τον Ερνέστ, ένας καταδικασμένος έρωτας. Γενικά, όπως βλέπεις, πολύ έρωτας έχει να πέσει στον αναγνώστη. Α, δεν σου είπα εδώ πέρα και τι έχει να κάνει. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα που θα διακινδυνεύσει τα πάντα για να ακουστεί η φωνή της. Λοιπόν, το 37 η Αμερικανίδα Μάρθα ταξιδεύει μόνη της και προφανώς γνωρίζει τον Ερνέστ, λέω εγώ τώρα. Αυτή είναι η ευκαιρία να αποδείξει την αξία της ως ρεπόρτερ. Ναι. Ωστόσο, στη διάρκεια της αποστολής θα ερωτευτεί τον Ερνές, το παγό, έναν άντρα θρύλο για αυτήν. Οπότε και τα τρία έχουν να κάνουν με την αγάπη αλλά και τον έρωτα. Λοιπόν, μια γουλιά καφέ, όπως λέει και η φίλη μου η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, και πάμε να σου δείξω τι αγόρασα από το σούπερ μάρκετ για να συνεχίσουμε να φτιάξουμε την κοτόπιτα. Όπως βλέπεις, μεταφερθήκαμε στην κουζίνα. Εννοείται παραμάσχαλο ο καφές, γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται η μπέλα, αποκλείεται. Λοιπόν, οπότε ήρθα εδώ πέρα τώρα στην κουζίνα να σου δείξω τα πράγματα τα οποία αγόρασα. Λοιπόν, πήρα κρέμα γάλακτος, Όλυμπος, 12% λιπαρά. Βλέπεις το, καταλαβαίνεις ότι αυτή η πίτα δεν θα είναι και πολύ fitness. 12% λιπαρά θα είναι μπαμπάτσικη. Μια φορά μου μύρισε και εμένα. Ούτε η Αγίος να ήμουν. Τέλος πάντων, αυγουλάκια. Εντάξει, δεν τα έβγαλα όλα γιατί τα τοποθέτησα ήδη στο ψυγείο. Λοιπόν, πήρα κασέρι κρυμμένο γκούντα. Κασέρι είναι. Έτσι εμείς το λέμε στην Βόρεια Ελλάδα. Γκούντα φρατζόλα συγκεκριμένα. Εδώ στην Αθήνα το λέμε τυρί. Λοιπόν, ένα φύλλο το οποίο το πήρε η μάνα μου, να σου πω την αλήθεια. Ζαχορίσιο χαβέλας, παραδοσιακό φύλλο. Πιπερίτσες. Πήρα και κόκκινες και πράσινες πιπεριές. Πήρα μαϊντανό. Ένα γάλα. Συνεχίζω με γιαουρτάκι γαλπόδι mini supermarket haul στο Άψις Βίσε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σου δείξω τι υλικά θα βάλουμε στην κοτόπιτα και κατευθείαν περνάμε στη δράση. Θα χρειαστώ ένα φύλλο. Ένα ξερό κρεμμύδι, μία πράσινη πιπεριά, μία κόκκινη πιπεριά, ένα καρότο. Τώρα από μπαχαρικά θα χρειαστώ πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας, μία κουταλιά της σούπας κάρι και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 700 γραμμάρια κοτόπουλο, όπως βλέπετε τα έχω κόψει, 250 γραμμάρια μανιτάρια, 130 γραμμάρια λευκό κρασί, ένα κύβο 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 αυγά, 1 τέταρτο μαϊντανό, 300 γραμμάρια κεφαλοτήρι, όποιο τυρί θέλετε και στο τέλος αλάτι και πιπέρι. Και αφού είναι όλα έτοιμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη γέμιση της πίτας μας. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, όπως βλέπετε εγώ διάλεξα ένα μεγάλο τηγάνι, βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας λάδι και το αφήνουμε λίγο έτσι να ανάψει. Στη συνέχεια βάζουμε το κρεμμύδι, όπως βλέπετε το έχω κόψει εγώ, και το ανακατεύουμε όλο αυτό το μείγμα. Σιγά σιγά να πάει παντού να τσιγαριστεί πολύ ωραία το κρεμμυδάκι. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε, έχω κόψει το καρότο. Το βάζω και αυτό μέσα στο τηγανάκι να πάρει έτσι και ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Το ανακατεύω καλά καλά. Στη συνέχεια έχω κόψει τις πράσινες πιπεριές μου και τις κόκκινες. Βασικά ήταν μία και μία. Μία πράσινη πιπεριά και μία κόκκινη. Στη συνέχεια βάζω κάρι παντού παντού γιατί καταλαβαίνετε ότι το κοτόπουλο πάει τέλεια με το κάρι. Στη συνέχεια βάζω καπνιστή πάπρικα. Και εδώ πέρα έχω πάρει ένα τρίφτη και τρίβω το μοσκοκάριδο. Το μοσκοκάριδο δίνει άλλη γεύση τελείως. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε, έχω θρηματίσει το κοτόπουλο. Βάζω μέσα στο μείγμα λαχανικό μου, αυτό που έχω κάνει με τα κρεμμύδια και τις πιπεριές, βάζω και το θρηματισμένο κοτοπουλάκι
και το ανακατεύω πάρα πολύ καλά να πάει παντού, να πάρει και αυτό το χρώμα του. Στη συνέχεια βάζω τα κομμένα τα μανιταράκια μου και αυτά τα ανακατεύω πολύ καλά και εννοείται ότι δεν αφήνουμε τίποτα στο υπόλοιπο το πιατάκι, ανακατεύω πάρα πολύ καλά όπως βλέπετε. Γενικά θα βαρεθείτε να ανακατεύετε σε αυτή τη συνταγή. Στο καπάκι όπως βλέπετε όλο αυτό το σβήνω με κρασάκι. Είδατε τι ωραίο χρώμα άρχισε και παίρνει η γέμισή μου. Και όπως βλέπετε ρίχνω και το γκύβο και το ανακατεύω πάλι το μείγμα. Τέλος προσθέτω την κρέμα γάλακτος. Περιμένω 2 λεπτάκια μέχρι να δέσει. Μόλις δέσει λοιπόν βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά. Το βγάζουμε, το πάω όμως βλέπετε παντού την κρέμα γάλακτος, έτσι, να είναι μπαμπάτσικη γέμιση. Όχι τίποτα fitness, το ανακατεύω πολύ καλά και αποσύρω το τηγάνι μου από τη φωτιά. Αφού έχω αποσύρει όπως βλέπετε το τηγάνι μου από τη φωτιά, βάζω και τα 2 αυγά. Ανακατεύω πάρα πολύ γρήγορα εδώ πέρα γιατί δεν θέλουμε να μας ψηθεί το αυγό, καταλαβαίνεις. Τέλος, βάζω και το ψιλοκομμένο μου το μανιτανό, έτσι να δώσει μια υπέροχη δροσιά στο μείγμα αυτό που έκανα. Και τέλος, αλατάκι και πιπεράκι. Τέλος, έχω το τριμμένο ήδη κασέρι, τυρί, πάρ' το όπως θέλεις. Εγώ έβαλα γκούντα, το κεφαλό. Τύρι το θέλει να σου πω την αλήθεια, δίνει πιο πικάντικη γεύση. Όπως βλέπεις ανακατεύω πάλι και όλο αυτό το μείγμα αρχικά το αφήνω στην άκρη. Αφού λοιπόν αφήσαμε τη γέμιση στην άκρη, τώρα αρχικά θα πρέπει να προθερμάνουμε το φούρνο στους 180. Αλείφουμε με μπόλικο λάδι ένα στρογγυλό ταψί. Διαλέγω στρογγυλά ταψιά όταν κάνω πίτες, μ' αρέσουν πιο πολύ. Μοιράζω λοιπόν τα φύλλα, ανάλογα βασικά με το πακέτο, τα 3 τα μισά παραδείγματος χάρη πάνω και τα 3 κάτω. Και πάντα σας λέω ανάλογα, έτσι. Βάζω τα φύλλα ένα-ένα στο ταψί και αλείφω με ελαιόλαδο ανάμεσα σε κάθε φύλλο. Αφού βάλαμε και τα 3 φύλλα κάτω, απλώνουμε τη γέμιση μέσα στο ταψί πάνω από τα φύλλα. Καλύπτω όπως είδατε με τα υπόλοιπα φύλλα, αλείφοντας πάνω απ' όλα ελαιόλαδο πάλι ενδιάμεσα. Στο τέλος γυρίζω τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα για να φτιάξω τον κόθρο της πίτας. Χαράζω σε κομμάτια και ψήνω την πίτα 180 για 50 λεπτά. Και η πίτα μόλις βγήκε από το φούρνο, παιδιά μου, σχοβολάει πραγματικά. Θα κόψω τώρα να δω και πώς είναι και από μέσα. Πάντως από εμφάνιση σκίζει. Λοιπόν, η γέμιση είναι κάπως έτσι. Το φύλλο είναι πάρα πολύ τραγανό. Θέλω να ακούσεις το κράτς. Κρατσανιστό. Λοιπόν, παιδιά δεν ξέρω αν το είδατε κιόλας. Όταν έβαλα το κοτόπουλο μέσα στο τηγάνι, εγώ να ξέρετε το άλεσα γιατί δεν ήθελα να είναι μεγάλα τα κομμάτια του κοτόπουλου. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και στο στόμα αυτό να το δεχτεί. Τώρα απόψη μου, έτσι μπορώ να λέω και βλακιούλες. Παιδιά τη δοκίμασα, είναι πεντανόστιμη. Λοιπόν, καλή μας όρεξη, έχω φτιάξει και μια μαρουλοσαλάτα και κάπως έτσι θα φάμε μεσημεριανό. Yummy! Ξανά, λοιπόν, έχω να σου πω ότι αφού φάγαμε, βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι Τρίτη πλέον και όχι Παρασκευή, έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από τότε που έκλεισα με την κοτόπιτα, όχι ώρες, ημέρες βασικά. Έχει περάσει ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, είδατε και τις κρεπάλες που έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικά μου αρέσει να επιβραβεύω τον εαυτό μου από όλη την εβδομάδα που υπήρξε μια πειθαρχία όσον αφορά τη διατροφή μου. Οπότε καλό είναι να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, ώστε να, δεν ξέρω, να χαροποιείτε το είναι μας, ώστε να προχωράμε και πιο εύκολα στο στόχο μας. Οπότε το έδωσα και κατάλαβε, παιδιά, όπως είδατε εσείς οι φίλοι μου στο Instagram. Έφτιαξε και ένα ωραιότατο μουσακά και να σου πω και την αλήθεια. Δεν έψησα καν τις μελιτζάνες και τις πατάτες στο φούρνο, αλλά τις τηγάνισα στην φριτέζα. Λοιπόν, όσο να είναι, το τηγανιτό, ρε παιδιά, ο τηγανιτός ο μουσακάς έχει άλλη χάρη, δίνει άλλη νοστιμιά. Δεν ξέρω κιόλας, μου πέτυχε και ο κοιμάς τόσο πολύ. Δεν στερήθηκα τίποτα αυτό το Σαββατοκυριακό. Την Κυριακή πήγαμε και σινεμά, μπορώ να πω. Είδαμε τα Καλάβρητα 1943.
πάρα πάρα πολύ ωραίο, σοκαριστικό. Εντάξει, είχα γνώση τι έγινε, εννοείται, στη σφαγή των Καλαβρίτων, αλλά αλλιώς είναι να το βλέπεις. Οπότε σας το προτείνω, αν σας αρέσουν όλα αυτά τα ιστορικά και όσον αφορά και όλα ό,τι έχει να κάνει με ελληνικά γεγονότα αληθινά. Λοιπόν, πάει και αυτό και στο καπάκι, παιδιά, πήρα τη φαμίλια μου και πήγαμε στην Τιτρόβο, είναι στην Αργυρούπολη, έχει κρέπες, έχει βάφλες, δηλαδή κάπου εδώ πέρα θα βλέπετε και όλες και στις εικόνες που φορά την εβδομάδα. Το τερματίσαμε. Λοιπόν, και όπως γνωρίζετε, πλησιάζει Black Friday. Οπότε σας έβαλα την Κυριακή μία δημοσκόπηση, ένα Q&A βασικά, μία ερωτησούλα να μου πείτε τι θα αγοράσετε εσείς στη Black Friday. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και οι απαντήσεις και πολύ σεβαστές και πολύ λογικές, επειδή 25 Νοεμβρίου θεωρείται προς το τέλος του μήνα ότι κάποιοι δεν έχετε πληρωθεί. Οπότε το σέβομαι απόλυτα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια ότι αν δεν γιόρταζα, δεν θα έπαινα καν στη διαδικασία να πάρω κάτι. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλο το χρόνο υπάρχουν πτώσεις στα μάτια. Απλά τώρα, Black Friday, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά είχα και τις απαντήσεις ότι δεν θα πάρω τίποτα, ότι είναι τέλη του μήνα, δεν έχουμε πληρωθεί και είναι απόλυτα λογικό και είναι απόλυτα σεβαστό. Υπήρχαν όμως και απαντήσεις όπως είναι εσώρουχα και ρούχα. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, έχω τόσο καιρό να ψωνίσω εσώρουχα. Δηλαδή, ένα σετάκι, ρε παιδί μου, καλό τώρα που το λες, θα το δω, αλλά όχι σαν και γίνεται επειδή είναι Black Friday. Λοιπόν, τηλεόραση για το εξοχικό. Πολύ καλό. Να σου πω την αλήθεια. Είχε πάρει η μαμά μου τώρα μια καινούρια, γιατί είχαμε μια διακοπή ρεύματος και η παλιά τέζαρε, κατάλαβες, και πήρε με πρόσφατα μία, από το Κοτσόβολο την πήρε. Ένα τέρας να. Τέλεια. Οπότε, μια πολύ καλή αγορά, Black Friday λοιπόν, για τηλεοράσεις. Και συμφωνώ μαζί σου, γιατί όσον αφορά τα ηλεκτρικά, κάνουν καλές τιμές. Εγώ θυμάμαι ότι τότε που άρχισα το YouTube, τις δύο κάμερες τις πήρα Black Friday. Αυτή δηλαδή για τα εσωτερικά γυρίσματα, τη μεγάλη, και τη μικρή για το vlogging, σε Black Friday την πήρα. Μία το πρωί και μία το βράδυ. Και γιατί δεν τις πήρα μαζί, μην με ρωτήσεις. Λοιπόν, τίποτα, άμα δεν έχεις τι να πάρεις, τέλος του μήνα. Αυτό που σας έλεγα. Steam pot ή ρολόι. Φιλενάδα, να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, και βέβαια έχει να κάνει με τα οικονομικά, έτσι πάντα, και με το πορτοφόλι του καθενός, θα παίρνω ένα steam pot. Έχω ακούσει τόσο τέλεια λόγια. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, εγώ δεν σκαμπάζω καθόλου από μαλλί. Δεν ξέρω γενικά να φτιάχνω το μαλλί μου. Άντε να το λούσω, άντε να του κάνω ένα πιστολάκι και μέχρι εκεί. Ένα steam pot, να σου πω την αλήθεια, και εγώ το λυμπίζομαι. Το καιρό να σκεφτώ να πάρω κι εγώ ένα steam pot. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η προτεραιότητά μου είναι ένα ring light. Ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάρω ring light. Έχω ένα μικρό, αλλά δεν κάνει και πολλά. Επόμενη απαντησούλα είναι καλλιντικά. Γιατί όχι, κανένας δεν λέει ποτέ όχι στα καλλιντικά. Αντιθέτως με μένα που έχω τόσο καιρό να ψωνίσω κάτι καλλιντικό, κάτι σε παλέτα να το πω. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Υπάρχει μια γενικά ένας αρνητισμός με την έννοια ότι έχω πάρα πολλά πράγματα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα στην ζαριέρα του IKEA. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είναι κάτι ανανόλυσιμο του τύπου κάποιο καινούριο foundation ή κάποιο καινούριο concealer, δηλαδή όταν τελειώνει το δικό μου, πάω και το ανανεώνω με καινούριο. Γενικά δεν ξέρω τι έχω πάθει, αλλά δεν με συγκινεί τώρα τόσο εύκολα όπως παλιά να τρέξω να πάρω την παλέτα. Πιστεύω ότι αυτές που έχω ακόμα δεν τις έχω τελειώσει, δηλαδή δεν έχουν λιώσει. Πες ότι πέσανε και οι καραντίνες, οπότε δεν υπήρχε ο λόγος να βαφτώ κιόλας. Οκ, άντε έκανα κουτσά στραβά λίγο να φτιάξει η ψυχολογία μου, τώρα αρχίζω πάλι και βγαίνω. Δεν ξέρω, πάντως τώρα με βρίσκεις στη φάση που δεν θέλω να πάρω. Πάντως, εσύ που θα πάρεις τα καλλιντικά, σου εύχομαι να κάνεις πάρα πολύ καλές αγορές. Λοιπόν, κορίτσια μου, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσω αυτό το vlog, γιατί νομίζω ότι θα έχει βγει τεράστιο. Νομίζω δηλαδή, δεν το έχω κάνει ακόμα μοντάζ, καταλαβαίνεις. Οπότε, μέχρι το επόμενο. Α, να σου πω τα πλάνα μου. Θέλω να στρώσω χαλιά. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Λογικά θέλω το Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή έχει τύχει κάτι και δεν θα προλάβουμε γενικά σαν οικογένεια, σκέφτομαι στις 25 Νοεμβρίου, αν και ήθελα 25 Νοεμβρίου να στολίσω και το δέντρο, αλλά δεν θέλω να πέσουν όλα μαζί, γιατί έχουμε και μία μέση, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, οπότε θέλω να στρώσω χαλιά, εσύ κράτα αυτό. Θέλω να στρώσω χαλιά, θέλω να στολίσω το δεντράκι μου, θέλω να στολίσω το σπίτι μου. Αυτά είναι τα πλάνα μου. Σίγουρα θα υπάρξει καινούριο βίντεο, αλλά δεν ξέρω ακόμα πότε, γιατί πρέπει να τραβήξω το υλικό. Α, θέλω να πάω και τζάμπο. Οπότε σίγουρα θα σου έχω και ένα τζάμπο χολ με καινούργια στολιδάκια. Σίγουρα θα πάρει η μάνα μου καινούριο δέντρο, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να αλλάξω και εγώ τις μπάλες, σας το έλεγα και από πέρυσι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κάθε χρόνο θέλω και πάντα σκάει ο διάολος, ρε παιδί μου, και πρέπει να πάρει
άλλο πράγμα προτεραιότητα. Και να φανταστείς να σου πω και την αλήθεια, φέτος μου τρύπησε και ο ηλιακός. Ναι, μεν, οκ, okay, έχω αέριο. Φιλενάδα, αλλά ο ηλιακός είναι ηλιακός. Έχεις τον ήλιο τον ηλιάτερο, να το νερό το ζεστό, κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε, μη σταυλογώ. Να περιμένεις επόμενο βιντεάκι. Οπότε, μη σταυλογώ. Σου εύχομαι να περνάς τέλεια. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να με ακολουθείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά.